Βρίσκεσαι έξω από ένα σπίτι, είτε αν αυτό που βλέπουμε. Και Κατερίνα, θα σου πω ότι δεν είμαστε στο εξωτερικό, είμαστε στο εσωτερικό του σπιτιού. Δεν ξέρω ποιο δωμάτιο ήταν αυτό πριν. Εδώ ήταν το καθιστικό μαζί με την κουζίνα. Ναι. Μάλιστα. Mm. Οπότε είμαστε στο εσωτερικό του σπιτιού του κυρίου Μιχάλη Παραδεισιώτη. Είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχουν πληγεί ολοκληρωτικά. Το σπίτι τους έχει καεί ολοσχερός. Ήταν η μόνιμη κατοικία σας. Είστε εδώ, έχετε αρχίσει τις εργασίες για να το ξαναφτιάξετε. Πώς σας βρίσκεται η κατάσταση, κύριε Παραδεισιώτη, δύο μήνες μετά? Εντάξει, περάσαμε τη φάση που προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Υπήρχε και το θέμα της βοήθειας από το κράτος, το οποίο στην αρχή φαινόταν ότι ήταν πολύ μικρό ποσό, που μας έβαζε σε σοβαρές σκέψεις αν θα μπορέσουμε με εκείνον το ποσό να ξεκινήσουμε ή θα μπούμε σε μια διαδικασία που να βρεθούμε σε μια δυσκολία στη μέση. Στη συνέχεια αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι έπρεπε να δραστηριοποιηθούμε, αν θα φύγουν όλα αυτά ή αν θα μείνουν, γιατί αν υπάρχει δυνατότητα κάτι από το κτίριο να μείνει, ούτως ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος της αναδημιουργίας του σαν οικοδόμησης. Και όταν πήραμε προφορικά το OK ότι θα πάρουμε την πιο ψηλή βοήθεια που υπάρχει, που προσφέρεται, που είναι στις 82.000 όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την κατεδάφιση. Ένα έργο δύσκολο, επικίνδυνο. Βέβαια είμαστε ιδιώτες, παρόλο που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Εν τούτης, είναι μια δύσκολη δουλειά, θέλει προσοχή, πρέπει να έχεις οργανωμένο συνεργείο για να την ολοκληρώσεις. Γιατί και αυτά που έχουν μείνει είναι επικίνδυνα. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, η αποζημίωση αυτή που έχει ανακοινωθεί, όπως είπατε προφορικά, ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των ζημιών? Η ζημιά είναι η τριπλάσια από τη βοήθεια. Εντάξει, αναγνωρίζουμε ότι πολιτικά ονομάστηκε βοήθεια αυτό το ποσό που δίνεται, γιατί δεν μπορείς με τόσο ποσό να αναπληρώσεις, να ξαναφτιάξεις το μέγεθος της ζημιάς. Είναι περίπου το 1/3 η βοήθεια. Βέβαια πρέπει να πω, οφείλω να το πω δημόσια και χρειαζόμουν αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, ευχαριστώ πολύ, ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ ευαίσθητοι, πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ, η αγάπη δεν έχει παγώσει, οι οποίοι προσέτρεξαν, ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και κάποιοι σε μεγαλύτερον να μας υποστηρίξουν όλους όσοι έχουμε πληγεί και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια επιπλέον ενίσχυση ούτως ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε σε ένα προχωρημένο βαθμό την ανοικοδόμηση. Ναι. Η οικογένεια αυτή τη στιγμή, δύο μήνες μετά, πού μένετε, πού είστε, ευτυχώς, πώς επιβιώνετε? Ευτυχώς στο χωριό, δίπλα από το πατρικό μου, εκεί ουσιαστικά που είναι οι γονείς μου, που μένει οι γονείς μου, είχαμε φτιάξει η οικογένεια κάποια υπνοδωμάτια για να μένουν τα αδέρφια μου όταν έρχονται εδώ το Σαββατοκυριακό, γονείς στις διακοπές τους, που έχουν και αρκετά παιδιά, καμιά πενταριά. Οπότε σας φιλοξενήσετε στο πατρικό σας. Ναι, και μένουμε εκεί, έχουμε κάνει κατάληψη, οπότε αυτοί δεν θα μπορούν να κάνουν τώρα holiday στην ώρα. Εκτός που να τρώνε καμιά σούπλα την Κυριακή. Μα, αυτό είναι το θετικό. Αυτό είναι το θετικό. Ότι... Μαρία μου. Εγώ πραγματικά, όταν τον αντίκρισα με αυτό το χαμόγελο και την αισιοδοξία, του λέω πραγματικά ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Και μου λέει, του λέω, θέλω να μου πεις έτσι λίγο πώς το βίωσες όλο αυτό. Αυτό που θέλω να μου πείτε ξανά, να ακούσουν και οι υπόλοιποι αυτό που μου είπατε, ότι ο πανικός, η αγανάκτηση κράτησε 10 δευτερόλεπτα. Ναι, πράγματι. Αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας όταν είδαμε ότι ήταν τεράστιος ο κίνδυνος. Ήταν παράλογο να σταθείς κοντά στη φωτιά που ερχόταν με μανία, δαιμονισμένα και απειλητικά, και μας έσπροχνε ουσιαστικά η φωτιά να φύγουμε.
Και όταν φτάσαμε σε ένα σημείο που η φωτιά πήρε άλλη πορεία, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν «Κάηκε το σπίτι σου». Τότε έσκυψα κάτω και μερικά δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να συνειδητοποιήσω μέσα στον εγκέφαλο μου τι έγινε. Και αμέσως μετά, όπως ένας οφείλει να κάνει ένας άνθρωπος έμπειρος που πρέπει να διαχειρίζεται πράγματα και να στηρίζει και άλλους, πρέπει να πει τι κάνω τώρα. Εντάξει. Και αμέσως έφυγα από το παρελθόν και πήγα στο... Τι κάνουμε τώρα, στο μετά. Ναι, στο μετά. Η υπόλοιπη οικογένεια, κύριε Μιχάλη, είσαστε μια πολύ τεκνή οικογένεια. Ναι. Θέλω να μου πεις έτσι, η σύζυγος, τα παιδιά, πώς το βιώνουν όλον αυτό? Δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Εμείς περνώντας από εδώ και μας πιάνει έτσι λίγο το... Το ρίγος. Ναι. Ναι. Εσείς πώς το βιώσατε? Κάποιες στιγμές που έρχομαι και εγώ έτσι τα απογεύματα πολύ αργά για να ποτίσω ή να κάνω κάτι άλλο εδώ και είμαι μόνος, έτσι πάει να περάσει από το μυαλό μου, από το συναίσθημα μου κάτι, το οποίο δεν το αφήνω και αμέσως επιστρέφω στην πράξη. Όντως η σύζυγός μου, η Άντρη, επειδή είχε μια μεγάλη σύνδεση με το σπίτι της, όπως και συνήθως συμβαίνει με τις οικοκυρές, μπορώ να πω ότι ακόμα δυσκολεύεται να το αποδεχτεί. Ναι. Τα παιδιά έχουν δείξει μια... παράξενη ωριμότητα, ίσως προσπαθούν να μας στηρίξουν εμάς, παρόλο που τους έχω συλλάβει σε πολλές στιγμές ευαισθησίας τους, γιατί εδώ γεννήθηκαν και ήταν όλη η ιστορία τους. Να πω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τη δεύτερη μέρα που ήρθαμε εδώ, ο Δημήτρης πήγε στο υπνοδωμάτιο του και ήρθα κι εγώ έτσι ξαφνικά από πίσω. Νόμιζα ότι πήγαινε να δει τι θα κάνουμε και πήγαινε και έκατσε εκεί που ήταν το κομμωδίνο του. Και σκάλιζε μέσα στα κεραμίδια χαμένα και έβρισκε κάτι μικροπράγματα που τα ψαχούλευε με τα δάχτυλα του. Καθιστός κάτω στο πάτωμα και του λέω «Ψάχνεις κάτι?» και γυρίζει και μου λέει «Πολλά». Και τότε εγώ έναν τεξέ και έκανα ό,τι είχα δουλειά και έφυγα από εκεί γιατί δεν ήθελα να με δει να κλαίω. Να σας πω ότι το συγκλονιστικό με τα παιδιά σας, γιατί γνωρίζω τον κύριο Μιχάλη προσωπικά και όλη την οικογένεια. Η Μαρία, η κόρη σας, τη μέρα που το σπίτι τους, όπως βλέπετε, έχει καταστραφεί, ήταν κάτω στο συντονιστικό κέντρο, μάζευε προμήθειες για να βοηθήσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους, που για μένα ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, επειδή αντάλλαξα κάποια μηνύματα μαζί της λέω «Ο Θεός να σας δίνει δύναμη» και ήξερα, την έβλεπα ότι ήταν εκεί και βοηθούσε και μου λέει «Έχουμε πλημμυρίσει από αγάπη». Ο Ανδρέας επίσης, αυτό που είπατε, με μια περίσσια νοριμότητα στάθηκε ακόμα και αυτή την ομάδα Φίνιξ που πριν συζητούσαμε ότι δημιουργήθηκε να σταθεί να βοηθήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο για να αναζωογονηθεί η ευρύτερη περιοχή, ενώ το σπίτι του, τα πάντα, οι παιδικές τους αναμνήσεις έχουν κάει μέσα σε αυτό. Πραγματικά θέλει πολύ δύναμη και μπράβο σας. Μαρία μου, εδώ, τα πολιτήρια του Δημοτικού, τα διπλώματα τους, τα πτυχία τους, τα βραβεία τους, οι μουσικές τους που έγραφαν στα κομπιούτερ και δυστυχώς τα είχαμε φυλαγμένα εκεί, τα είχα φυλαγμένα. Θα τα ξαναδημιουργήσουμε όσο μπορούμε από την αρχή, κύριε Παραδείσιο. Δεν υπάρχει τίποτα, έχουμε εξαφανιστεί. Ευτυχώς κάτι μεταδίδουν μεταξύ τους διαδικτυακά στους φίλους, τα συγγενείς. Και έχουν μείνει κάτι τέτοιο πράγμα. Κατερίνα μου, κάτι θέλεις να πεις? Δηλαδή, το τι βίωσαν οι άνθρωποι εκεί εκείνες τις μέρες, δεν μπορεί να το συλλάβει κάποιος άνθρωπος, το να βλέπεις το σπίτι σου, όλη τη ζωή σου ουσιαστικά να γίνεται στάχτη, μέσα σε λίγη ώρα, πραγματικά. Και επειδή δεν θέλω να το αφήσουμε ως εδώ, θα σας αποδεσμεύσω γιατί θα πάμε και αλλού και θέλω να προλάβουμε να πάμε και στο επόμενο σημείο. Θα πάμε όμως... τώρα στον διευθυντή του.